Τρεις μαθητές λυκείου κατάφεραν να σπάσουν κάθε ηλεκτρονική δικλίδα ασφαλείας και για αρκετές ώρες να διαλύσουν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι τρεις νεαροί αποτελούσαν το παρακλάδι των ανώνυμων στην Ελλάδα. You have killed the most sacred element your country had, and that is democracy. Democracy was given birth in your country, but you have now killed it. What an irony. Your own people hate you and you stare at them doing nothing to prevent that. You have joined the IMF against your people's acquiescence. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 18χρονος, ένας 17χρονος και ένας 16χρονος αποτελούσαν τα κορυφαία μέλη της Greek Hacker Scene. Πρόκειται για μια ομάδα cracker που ευθύνονται για αρκετές επιθέσεις στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν προκύψει στοιχεία συμμετοχής τους μόνο στην επίθεση κατά της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 2 Φεβρουαρίου. Police is taking advantage of its powers and attacks people who demonstrate in order for justice to be done. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. Ο 18χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη δύο νεαρούς ηλικίας μόλις 16 και 17 ετών, όλοι τους μαθητές λυκείου, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων μελών της ομάδας συνεχίζονται.